Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Από τα Τρίκαλα τα Βροχερά. Ωραία, τα παραγωγός κυπευτικών, παραγωγός βρόσιμης ελιάς. Βρόσιμη. Καλαμόνι η ελιά. Καλαμόν και αμφίζεις. Α, και αμφίζεις. Πώς τις φτιάχνετε, τις χαρακώνετε? Όχι, όχι, δεν τις χαρακώνουμε πλέον. Όλα όχι πια, ε. Είναι αυτές, αυτές οι πράσινες είναι τις άμφισσας, οι μεγάλες. Οι μεγάλες. Ναι. Καλαμόνι, έχουν παιδιά, ψαχνό. Έχουν ψαχνό. Μαύρες είναι καλαμόνι. Μαύρες είναι καλαμόνι. Καλαμόνι είναι μαύρες. Το θέμα μας είναι καλές είναι οι ελιές. Αλλά πώς πάμε από τα έξοδα? Εντάξει, πάμε εκεί. Από τα έξοδα μην τα συζητάτε καλύτερα. Για πείτε μας. Δηλαδή. Έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής. Ναι. Δηλαδή, λοιπάσματα, ρεύματα, νερά. Ε? Όλα, τα πάντα, τα πάντα. Για να φτάσουμε στο σημείο να βγούμε εδώ να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, ναι. Φανταστείτε ότι έχουμε πληρώσει 7 με 8 φορές ΦΠΑ. Ωραία, όταν αγοράζεις φυτά να φυτέψεις, κες πετρέλαιο για το γεωργικό λυκυστήρα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις το χωράφι. ΦΠΑ πληρώνουμε να αγοράσουμε σακούλες. ΦΠΑ πληρώνουμε για το ρεύμα που ξοδεύουμε για να τα ποτίσουμε. Θα πολλά και ξαναπληρώνουμε και ΦΠΑ. Βέβαια. Βέβαια. Στην πόλη. Στην πόλη. Πόση αύξηση έχετε δει τον τελευταίο καιρό με βάση τις ανατιμήσεις που έχουμε δει στην ενέργεια? Και στην ενέργεια και στα αγροτικά εφόδια. Ναι. Στα αγροτικά εφόδια έχει ξεκινήσει μία αύξηση τιμών από 30, 50 και φτάνει και 100%. Τα ακούτε τώρα εδώ. Και 100%. Πού να βγει ο άλλος. Φτάσαμε στο σημείο να πουλούσαμε μπρόκολο με 1 και 1,5 ευρώ, ναι. Και έχει φτάσει στα 2,5. 2,5. 2,5. Ο παγετός εσάς εκεί σας έχει επηρεάσει? Ο παγετός μας έχει επηρεάσει. Ορίστε, τα καρμπολάχανα, ναι. Που βλέπετε. Πάγωσαν. Και τι μου είπε ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ? Τι σας είπε? Ορίστε και εδώ η δήλωση για το κουνουπίδι. Ναι. Ότι είναι Μίκητας, που λέει. Τι είναι? Μίκητας. Ο νέος υπουργός Γεωργίας, αν μας ακούει, ο κύριος Γιωργαντάς. Κύριος Γιωργαντάς. Κύριε Γιωργαντά, τώρα τι φταίει ο κύριος Γιωργαντάς? Όχι, αλλά... Ο κύριος Γιωργαντάς δεν τα ακούσει, όμως, γιατί είναι υπουργός Γεωργίας. Να πει στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω εγώ ποιος, να αφήσουν τα περί Μικήτων και τα λοιπά. Εντάξει, τα ξέρουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί να μην αλλάξει ο νόμος του ΕΛΓΑ και να μην αποζημιώνει μόνο από τις κακοκαιρίες, τις απώλειες που έχουμε, να αποζημιώνει και τις νόσους. Εάν βεβαίως είναι Μίκητα, βεβαίως. Και τι να αποζημιωθεί, δεν τον πληρώνω το ΕΛΓΑ. Βέβαια. Και συγγνώμη λίγο για να μας καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι γίνεται. Ο ΕΛΓΑ είναι, πληρώνουμε ασφάλεια. Ασφαλίζουμε τα προϊόντα έχει δίκιο. Καλλιεργούμε. Σωστά. Όπως ασφαλίζουμε τα αυτοκίνητά σας, θα τους δώσουν να καταλάβουν. Πολύ ωραία το λέτε, κύριε Μπίλιο. Μπράβο. Μπράβο, για να καταλάβει και πόσο. Μα τον ΕΛΓΑ τον πληρώνουν οι αγρότες για ποιο λόγο? Για αυτά τα πράγματα, για τις αποζημιώσεις. Για να ασφαλίσουν τα προϊόντα. Είναι η ασφάλειά μας, την οποία ασφαλίζουμε τα προϊόντα μας. Κύριε... Και αν πάθουν κάτι, δεν παίρνουμε τίποτα. Κύριε Μπίλιο, φοβάστε και μείωση της κατανάλωσης λόγω της άκουσης των τιμών? Δηλαδή να σας έρθει και τρίτο κομμάτι κατά κέφαλα. Παίρνουν κομμάτι. Υπάρχει ήδη. Αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τις τιμές, πράγμα που δεν θέλουμε. Βρισκόμαστε σε μια μικρή κοινωνία εδώ στα Τρίκαλα, όπου οι πελάτες μας είναι γνωστοί μας, μας ξέρουμε το μικρό μας όνομα. Όταν βλέπει τον μπρόκολο να είχε 1,5 ευρώ και μέσα σε τρεις εβδομάδες να πήγε 2,5, μου λέει τι γίνεται, τι θα πάμε. Μα κύριε Μπίλιο, δεν φταίτε εσείς. Δεν φταίτε εσείς. Το ξέρει ο κόσμος. Για τα ανατιμητικά φαινόμενα αυτά. Κανείς δεν θέλει να βάζει αυξήσεις και καπέλα, αλλά αν δεν βγαίνεις. Πρέπει να μην. Δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, βέβαια. Και τελικά έρχεται ο καταναλωτής και σου λέει: ούτε εγώ βγαίνω, παιδιά, άρα δεν το παίρνω. Έρχεται όμως και ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος, σου λέει: εγώ παίρνω 400 ευρώ. Δεν βγαίνω, εγώ παίρνω 500 ευρώ. Βεβαίως, εννοείται, το καταλαβαίνουμε, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε. Έτσι. Το ξέρω. Εμείς έχουμε έσοδα, έχουμε οικογένειες. Πέρα από το να συντηρήσουμε τις καλλιέργειές μας και να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι, έχουμε και εμείς παιδιά, θα φέρνουμε προσδοκίε, δραστηριότητε, έξοδο του σπιτιού, ρεύμα στο σπίτι, πέρα από τα ρεύματα. Κύριε Μπίλιο, κύριε Μπέλο, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλά. Να πάνε όλα καλά. Και να είσαστε. Να βγαίνει ο κόσμος στις λαϊκές αγορές. Θα το κάνουμε το σκόντο. Να βγαίνει. Του κόψουμε την τιμή. Βεβαίως. Θα τα φέρουμε και σπίτι. Θα τα φέρουμε και σπίτι. Νάτα. Μπράβο. Νάτος. Αυτός είσαι.
Το διαδίκτυο, προχωράμε μπροστά. Να το, να σου πω. Ωραίο, delivery στην Ελλάδα. Delivery, βεβαίως. Delivery στην Αθήνα κάνεις. Όχι, είναι μακριά. Είναι ο φίλος μου αργολικός στην Αθήνα. Είναι ο αργολικός ο φίλος μου στην Αθήνα. Δεν μπορώ. Να του απιστήσω. Γιατί μας βουλιάζουν στη λάθη που δουλεύουν. Είστε μπαχτσές. Μπαχτσές είσαστε. Ωραίοι, ωραίοι. Ωραίοι τύποι. Γεια χαρά, καλό πρωινό. Γεια σας, ρε παιδιά. Να είστε καλά.